Επιλέγεις τα καλύτερα όταν επιλέγεις με την καρδιά σου. Αλαντικά Γρηγορίου. Βάζουμε αγάπη για να ξέρετε τι τρώτε. Sorry. Χαρά λαμπέ μου, sorry, έλα εδώ, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πόσο χρόνο σας έδινα στο MasterChef όταν... Διάφορους χρόνους, αλλά σήμερα είναι πολλά πιεστική γυρογημασία. Άντε, να τα θυμηθείς. Πιεστική γυρογημασία. Πού θέλεις να σε πάρω. Πάρες του μια χαρά στο μια. Λοιπόν, δείχνουμε κάρτα με τελικά μας και να μας πει λούντζα mac and cheese με αγάπη από το χαράλαμπο μας. 120 γραμμάρια καπνιστή λούντζα Γρηγορίου, 200 γραμμάρια μακαρόνια τα corals μας, τα κοχύλια μας. Α, όχι. Πάρε corals, είναι η ίδια ονομασία, απλώς εμείς ξέρουμε τις κατούες και τούτα. Εντάξει, πολύ ωραία. Θέλουμε 100 γραμμάρια ανάμεικτα τυριά, ένα μέτριο κρεμμύδι, 100 γραμμάρια ντοματίνια και δύο μανιτάρια. Μία σκελίδα σκόρδων, 50 ml κρέμα γάλακτος, ελαιόλαδο, αλατάκι και πιπεράκι. Αυτά λοιπόν τα υλικά μας. Ναι, είναι μια κλασική αμερικάνικη συνταγή. Εμείς έρθαμε εδώ έχουμε έναν κυπριακό στοιχείο. Πολύ ωραία. Μια και έχουμε πολλά καλά υλικά. Βοηθά μας σε αυτόν τον Γρηγορίου με το συγκεκριμένο υλικό. Ρίσκουμε αρκετά τα λιπαρά στη συνταγή τη συγκεκριμένη. Γιορτινή συνταγή, να φάμε τις γιορτές. Ναι. Έρχονται γιορτές. Είναι ένα πιάτο που μπορεί να συνδυάσει και το κυρίως μενού του, του τραπεζιού μας, είτε Χριστουγέννων είτε Πρωτοχρονιάς, και μπορεί να γίνει με παραλλαγές. Δηλαδή, εγώ τώρα να το κάνω και να το τελειώσω στο τηγάνι. Ναι. Αν θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον, τώρα λόγω χρόνου θα το κάνουμε, να μεταφέρουμε το υλικό που το τηγάνι στο φούρνο με τυριά έξτρα από πάνω. Ωραία. Αλλά η συνταγή. Θα πρώτα λουντζάν και μετά. Όχι. Έχω βάλει ήδη τα μακαρόνια και ζεστάθηκα. Ναι. Προετοιμάσα τα. Έβαλα λάδι στο τηγάνι μου. Να καραμελώσω λίγο το κρεμμύδι μου. Λοιπόν, εγώ, άρα το ρίχνεις τώρα μέσα στο τηγάνι. Ναι. Θέλεις να πάμε σε διαφημίσεις μέχρι να μας δώσει έτσι λίγο το κρεμμύδι μας να ψηθεί. Αμέ. Και επιστρέφουμε λοιπόν έτσι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνταγή. Με αγάπη χριστιανά. Με αγάπη χριστιανά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Ο χαραλάμπος μας όχι μόνο έχει καραμελώσει το κρεμμύδι, έχει βάλει και τη λούντζα μέσα. Και τα ντοματίνια μου και τα μανιταριά. Είπαμε είναι μια πολύ εύκολη και γλύωρη συνταγή. Ερχόμαστε και αφαιρούμε το νερό από την πάστα μας. Ωραία. Προσθέτουμε και την πάστα στο τηγάνι. Λοιπόν. Με μια κουτάλα στο σπίτι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πετάσουμε σπίτι, όπως το κάνουμε εγώ για ευκολία και θέμα ότι συνδυασμό. Και είναι και δουλειά σου, εσένα. Ναι. Είναι... Αν θέλουμε να το μάθουμε αυτή την τεχνική, είναι πολύ εύκολο με λίγο άμμο στο τηγάνι για αρχικό στάδιο και μετά προχωρούμε με ένα μέτρο. Μην το πάρω τώρα το τηγάνι και το δοκιμάσω. Ναι, δηλαδή. Ναι, θα φάμε. Εντάξει. Λοιπόν, προσθέτουμε την κρέμα. Εγώ χρησιμοποίησα φυτική light. Τώρα εμείς... Και είναι διαφορά ρε χαρά να πάμε της φυτικής από την κανονική. Να πω, κοιτάξτε να δεις. Σε θέμα υγιεινής, εθέσεις την μια φυτική κρέμα. Ναι. Γενικά η μαργαρίνη τα πράγματα είναι πιο επιβλαβής αν το θέλεις στην υγεία. Δηλαδή είναι καλύτερα, άμα είναι να χρησιμοποιήσεις λιπαρά, χρησιμοποιεί τα... Η άποψη μου είναι. Χρησιμοποιεί τα ζωικά. Ναι. Είναι πιο φυσικά από κάτι υδρογονωμένο. Γιατί το είναι πολλά διαφορετικό στον τρόπο που γίνεται μια μαργαρίνη που τον τρόπο που φτιάχνει. Ας πούμε, ναι, γιατί. Μαγουντήρο. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε ένα λεπτάκι να το φέρω. Λοιπόν, θέλουμε να έχει τούτη την πυκνότητα. Η λούτσα μας είναι παχυντική, είναι παχυντικό σαν κρέας. Όχι, έχει 1,5% περίπου λιπαρά. Ένα πολύ χαμηλό σε λιπαρά και καλό κομμάτι σε σάντουιτς, να... σε σάντουιτς, σε κρύα, σε ζεστά. Ναι. Ένα λαντικό που... Το κλείσες εδώ, το ξέρεις. Ναι. Ωραία. Απλώς αφήνω το να δουλέψει το τυρί, να γιώσει. Θέλουμε να έχει την πυκνότητα. Που τον το σημείο μπορούμε να βάλουμε σε ένα ταψάκι, να προσθέσουμε το έξτρα τυρί να πάνω, το αφήγουμε να κοκκινήσει στο φούρνο, είναι ακόμα πιο γευστικό και πιο έντονο. Τέλεια. Αλλά μπορούμε εύκολα να το φάμε και που το τηγάνι είναι απευθείας. Ναι. Ναι, σου πω τις γιορτές σου που θα τις περάσετε. Είπα, τις μισές να περάσω στην Αθήνα και τις άλλες μισές να περάσω εδώ στην γιατί Κύπρο. Δουλεύω. Ναι. Και θα σε περιμένουν στο σπίτι μετά. Ναι. Θα μοιράσετε τις μέρες σας. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Το πιάτο μας έτοιμο. Εγώ να τελειώσω με λίγο ξερό θυμαράκι. Τέλεια. Για το άρωμα. Ναι. Υπέροχα. Μπράβο, ρε Χαραλαμπέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όντως συνθήκες
Συνθήκες MasterChef, όχι μόνο τελείωσες εγώ, όχι απλά στην ώρα σου και πριν την ώρα σου. Θα πάμε να δούμε και γυναίκα χώρο σαν με χαρά να σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές, καλές γιορτές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.